επιτρέψτε μας πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των βασικών θέσεων και προτάσεων της Γαλλικής Συσκήρωσης του Ψηφοδελτίου που στηρίζεται τον Τάπο Καπέσο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση των υποψηφίων, να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο και ένα επίκαιρο γεγονός, τη χθεσινή επίσκεψη Τσίπρα στα Σκόπια. Την θέση του Τάπο Καπέσο, ο οποίος για τη συμφωνία των προσωπών την γνωρίζουμε όλοι. Απαράδεκτη, ευθέσιμη και επικίνδυνη για τους λόγους όλης της περιοχής και το δικό μας λόγος. Και φαίνεται ότι υλοποιείται με μέτρα συγκεκριμένα και στο οικονομικό και στο στρατηγικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των άλλων και αυτό σηματοδοτεί παραπέρα την εποχή της χώρας μας σε ανταγωνισμούς και συνδυασμούς των άλλων των Αμερικάνων, είναι η ανάλυση της ευθύνης επιχείρησης του ενέργειου χώρου των Σκοπίων από την ελληνική αεροπορία. Όπως μέχρι τώρα έχουμε και την αντίστοιχη ανάλυση της ευθύνης για τον ενέργειο χώρο του Μακροπονίου. Ο κ. Τσίπρας αναλαμβάνει γενικότερα καθήκοντα των Αθηνικών και των Αμερικάνων στην περιοχή, με κίνδυνο του λαού. Βεβαίως είχαμε και τη στρατιά των επιχειρηματιών, η οποία ακολούθησε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την επίσκεψη για να προχωρήσουμε οικονομικές συμφωνίες. Αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος αυτής της συμφωνίας, το γεγονός δηλαδή ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα βλέπουμε όχι απλώς με καλό μάτι, αλλά καλωσορίζουν, χειροκροτούν τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί όπως οι ίδιοι ομολογούν, βλέπετε σύνδεσμο με ποινικά δοκόρια της Ελλάδας, σύνδεσμο σε ξενοδοχεία κλπ. Η συμφωνία αυτή μυρίζει business για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας, πήγαινε στο Βαλκάνι. Και βέβαια δεν το έχουν σε τίποτα όλοι αυτοί να βάλουν σε κινδύνους το λαό μας και τους λαούς της περιοχής, αρκεί να μοιραστούν κέρδη. Για παράδειγμα, η συμφωνία, μία από τις συμφωνίες που όπως ανακοινώθηκε χθες, υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, θα είναι η ενεργειακή συμφωνία για τις διασυνδέσεις, για τη μεταφορά αερίου, πετρελαίου κλπ. Μέσω των Σκοπίων προς άλλες χώρες, ιδιαίτερα προς την Κεντρική Ευρώπη. Ερώτημα, τι θα κερδίσει ο λαός μας, ειδικά εδώ της περιοχής, από μια τέτοια συμφωνία, τίποτα απολύτως θα χάσει. Και παράδειγμα, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτές τις μέρες στα ελληνικά πετρέλαια, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου μεθοδεύεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς η παραπέρα ιδιωτικοποίηση, η ανάλυση εξ ολοκλήρου από το ιδιωτικό κεφάλαιο, ξένο εντόπιο δεν έχει σημασία, των ελληνικών πετρελαίων, που βεβαίως θέλουν να παίξουν έναν ευρύτερο ρόλο και στα ελληνικά ζητήματα στη βάση αυτής της συμφωνίας. Την πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι των ελληνικών πετρελαίων, που βρίσκονται σε ευρυγειακές κινητοποιήσεις και η μόνιμη και ρυθμοποίηση. Εμείς, ΑΚΚΕ και μαζί με τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ κτλ., δύο φορές βρεθήκαμε τις μέρες αυτές στο εργοστάσιο αυτό, δίπλα στην απεργία. Δεν είδαμε κανέναν άλλο να συγκινείται για το γεγονός, όχι μόνο το αγώνα των εργαζόμενων, αλλά και το γεγονός ότι μια τέτοια παραγωγική δομή μεταβιβάζεται ακόμα περισσότερο σε ειδικό κεφάλαιο για το δικά του συμφέροντα και κυβέρνηση για τον λόγο. Και μόλις πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι έγινε προσπάθεια να βγουν απεργοσπάσεις από την διοίκηση της επιχείρησης για να καλύψουν τα κενά της απεργίας. Και αντιμετωπίστηκε βέβαια με τους κατάλληλους τρόπους από τους συνδικαλιστές μας, το ΠΑΜΕ κλπ. Μιλώντας για αυτή τη συμφωνία και για το πόσο επίκτωση μπορεί να έχει στα καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών, εμείς λέμε ότι έχει. Διότι δεν μπορεί η πόλη σου και η ευρύτερη περιοχή να μεταβάλλονται σε ένα στρατηγικό κέντρο, όπως το ονομάζουν οικονομικό, διοικητικό και πολιτικό και να μην παίρνονται όλα τα μέτρα από αυτούς που προωθούν αυτή την πολιτική ώστε να διασφαλίσουν την περίμετρο αυτής της βάσης, γιατί περί βάσης πρόκειται πλέον αυτό το οποίο σκέφτονται και σχεδιάζουν να κάνουν στη Θεσσαλονίκη, στη Κεντρική Μακεδονία και αυτά. Δεν μπορούν να επιτρέψουν κατά την άποψή τους να υπάρχουν αμφισβητήσεις του ρόλου τη Θεσσαλονίκη με τι ιδιαίτερε υποδομέ και το λιμάνι, στο γεωστρατηγικό τη ρόλο και στην οικονομία και στα ζητήματα τη ενημέρωση και παντού και βεβαίω στα στρατιωτικά ζητήματα,
δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αφισβητηθεί και γενικότερα στη χώρα, αλλά και τοπικά, αυτή τους η πολιτική, αυτή τους η κυριαρχία. Άλλωστε, το προδιαγράφουν, όπως η Αμερικάνικη Πρεσβεία, ότι πρέπει, λέει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με την Εκκλησία, με επιχειρηματικούς φορείς, με τα μέσα ενημέρωσης και με τις δυσόδεις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις ΜΚΟ, να προσπαθήσουν από κοινού για να επιβάλλουν ηγέτες και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο φιλικούς προς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τα σχέδιά τους. Έτσι ακριβώς το προδιαγράφουν. Και υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, ονόματι FLEX, το οποίο προχωράει σε συμφωνία κυβέρνησης Τσίπρα-Τραμπ. Το πρόγραμμα FLEX, που μόλις πριν από λίγες μέρες ενημερωθήκαμε ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει σχετική εγκύκλωση στα σχολεία να προετοιμάζουν τους μαθητές που θα επισκεφτούν επιμορφωτικά υποτίθεται τις ΗΠΑ για να τους εσταλάξουν το δηλητήριο ότι πρέπει να είναι φιλική προς τους δολοφονικούς μηχανισμούς των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ. Τα λέμε όλα αυτά γιατί θεωρούμε ότι και τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα της καθημερινότητας για την οποία υποτίθεται ότι κόπτονται όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί. Και είναι ζητήματα της καθημερινότητας γιατί θα επηρεάσουν και σε κανονικούς καιρούς μη κρίσης, ειρήνης κτλ. Όλη τη ζωή της πόλης και γενικότερα της κεντρικής Μακεδονίας με την επιβολή των οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων που θέλουν να ελέγξουν την περιοχή. Αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο που μπορούν να ξετινάξουν κυριολεκτικά μέσα σε μία νύχτα αυτή την καθημερινότητα που και αυτοί κατά τα όνειρά τους υποτίθεται ότι χτίζουν σε περιόδους κρίσης. Μην ξεχνάτε ότι η τελευταία απόφαση ήταν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και άλλα βέβαια να είναι υπό αμυγή ανατολική διοίκηση σε περίπτωση κρίσεων. Αφαιρώντας βεβαίως ανάλογες δυνατότητες από την χώρα μας. Με βάση αυτά, εμείς εδώ και καιρό απευθύναμε ερώτημα προς τους υπόλοιπους υποψηφίους που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνουμε. Και δίνουν σημασία και παραδίνουν σημασία. Απλά δεν μπορούν να έρθουν σε αντιπαράθεση, σε ρήξη ή τουλάχιστον σε αφισβήτηση με τα κόμματά τους, από τα οποία προέρχονται και από τα οποία στηρίζονται, δεν μπορούν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τα αφεντικά τους. Οι οποιασδήποτε πλευρές αυτής της αντιπαράθεσης σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών, είτε οι κοσμοπολίτες, οι υποστηρικτές της ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι, είτε οι πολέμοι αυτής της συμφωνίας ή εντός εισαγωγικών Μακεδονομάχοι, υποκρίνονται από κοινού απέναντι στον ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μεγάλα συμφέροντα. Και ακόμη ένα σχόλιο για την εκστρατεία των επιχειρηματιών. Δεν είναι μόνο από ότι στήριξαν, είναι ότι απέτησαν τέτοιου είδους ανοίγματα για τα δικά τους βέβαια συμφέροντα. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι το άνοιγμα το οικονομικό προς τα Βαλκάνια και προς αυτή τη χώρα, αλλά και τις υπόλοιπες, την Βουλγαρία, την Αλβανία, την Ρουμανία κλπ. Προϋπήρξε της κρίσης. Και είναι αυτό το οποίο οδήγησε, για λόγους βεβαίως πολύ χαμηλότερου μεροκάματου, για λόγους πολύ χαμηλότερων φόρων, να φύγουν εκατοντάδες επιχειρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα από τη Βόρεια Ελλάδα, να μετεγκατασταθούν σε αυτές τις χώρες, λόγω αυτών των προνομίων, και να αφήσουν στο χάος της ενεργείας χιλιάδες, κυριολεκτικά χιλιάδες εργαζόμενους στην πόλη μας, στην κεντρική Μακεδονία και ευρύτερα. Και όχι μόνο να αφήσουν ενέργους, αλλά να αφήσουν απ' έξω και ουσιαστικά να προκαταλάβουν την κατάργηση, την εξαφάνιση πάρα πολύ σημαντικών οικονομικών κλάδων, παραδοσιακών και δυναμικών για τη χώρα μας. Πού είναι η κλωστοπατουγία, το δέρμα, το ξύλο, όλα αυτά τα οποία μπορούσαν πραγματικά να είναι ένα προνομιακό πεδίο της οικονομικής ανάπτυξης και της χώρας μας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης και της περιοχής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς λέμε, σαν ΚΚΕ και σαν Λαϊκή Συσπήρωση, στο λαό της πόλης μας να τα πάρει όλα αυτά ως κριτήριο. Αυτή την τροπή του να επιλέγουμε και να επιβάλλουν οι Αμερικάνοι και τον άνθρωπο συγκέντες στην Ελλάδα και στην περιοχή, να μην τη μετατρέψουν σε δικό τους πρόβλημα. Να ρίξουν αυτή την τροπή εξ ολοκλήρου
στις πλάτες των πρόθυμων και είναι όλοι οι υπόλοιποι, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και όλοι όσοι μετακινούνται ανάμεσα από τα κόμματα, να αφήσουν αυτή την τροπή κυριολεκτικά μόνο στην πλάτη τους. Να σηκώσουν το ανάστημά τους, να πούνε όχι σε αυτή την πολιτική και αυτό πρακτικά στις εκλογές μία και μοναδική έκφραση μπορεί να έχει. Την ενίσχυση με ψήφο σε όλες τις κάλπες και των τοπικών εκλογών και των ευρωεκλογών, αλλά και των βουλευτικών όταν γίνουν, των ψηφοδελτίων του ΚΚΕ για τις τοπικές εκλογές και τις λαϊκές εισπύρωσης.